Εκτελέσει το φάουλ με στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά ο Λάμπρο από μακρύ, ο Κοβερίνος. Να το δυνατό σου την μπάλα φεύγει out από το Βοιατζάκι. Ο Βάρσος στο πλάγιο out για την Καλυθέα. Εκτελεί δυνατά με στην περιοχή ο Ταφταρίδης. Θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, δεν θα προλάβει όμως ο Γόγολος. Πλάδωσε για τον Μπότζο και αυτός για τον Ταφταρίδη. Το σαλάζει παιχνίδι για τον Βάρσο που είναι γρήγορος. Βάρσος πάντα με την μπάλα. Βάρσος θα μπει μέσα στην περιοχή πάντα. Ο Βάρσος ανατρέπεται. Πέναλτι. Το πέναλτι για την Καλυθέα που κερδίζει ο Βάρσος ακριβώς το 28ο λεπτό του παιχνιδιού. Ήταν η παλιά που έγινε από τον Ταφταρίδη. Ο Βάρσος μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε και κέρδισε το πέναλτι και δίνει το πλεονέκτημα στην ομάδα του να προηγηθεί με. Ο Μαγκίνας λοιπόν εκτελεί και κάνει το 1-0 για την Καλυθέα στο 32ο λεπτό του αγώνα. Έκλειψε ο Ταφταρίδης. Ταφταρίδης άσχη μεταβίβαση, προσπαθεί, δίνει ξανά τώρα για τον Καραδήμο που βάλε ωραία το σώμα του. Καραδήμος πάντα θα κάνει το φαλσαριστό σουτ και το 2-0. Ένα υποδειγματικό πλασέ από τον Καραδήμο που δεν είναι βασικός στους περισσότερους αγώνες της Καλυθέας. Σήμερα όμως ξεκίνησε την βασική δεκάδα της Καλυθέας και με αυτόν τον τρόπο στο 44 του πρώτου ημιχρόνου θα κάνει το 2-0 και θα δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του. Μαγκίνας και νέα σέντρα μες στην περιοχή, η μπάλα δεν έχει βγει. Καραδήμος. Καραδήμος πάντα κάνει τις προσποίησεις. Θα βγάλει και τη σέντρα η κεφαλιά για το 3-0 αυτή τη φορά από τον Κοβερίνο. Ήταν η σέντρα από τον Καραδήμο, βρήκε τον Κοβερίνο ξεμαρκάριστο μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Θεοδωρόπουλος, έτσι έγινε το 3-0. Μαγκίνας. Πάντα Μαγκίνας για τον Βάρσο μέσα στην περιοχή. Ο Βάρσος θα κάνει το σουτ, ο Θεοδωρόπουλος διώχνει. Γόλος και ξανά για τον Μαγκίνα. Πάλι Γόγολος. Γόγολος πέρασε, ανατρέπεται. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ρέβας, θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Μπακόπουλος από κρούι. Καινούργια σέντρα που γίνεται από τον Βογιατζάκη, κεφαλιά και το 3-1. Το 3-1 από τον Λάμπρου. Ήταν το σουτ που έγινε από τον Ρέβα, έπεσε ο Μπακόπουλος, απόκρουσε. Ήρθε όμως ύστερα ο Βογιατζάκης, έκανε τη σέντρα για τον Λάμπρου. Η κεφαλιά από τον τελευταίο στα δίχτυα του Μπακόπουλου είναι το 3-1 για... Καραδήμος πάντα. Αλλάζει τώρα για τον Κεμετσιτζίδη που κάνει το κοντρόλ με το σκήθος. Πέρασε. Σταθεί να μπει και στην περιοχή, έγινε κόντρα. Αγουστίδης πήρε την μπάλα για τον Βάρσο που ανατρέπεται. Ούτε αυτή τη φορά ο κύριος Γρυπάρης δίνει το πέναλτι.